Γεια σας φιλαράκια, χρόνια πολλά και πάλι και σήμερα έκπληξη νέο επεισόδιο καπάκια μετά από το χθεσινό 25 Δεκέμβρη, χριστουγεννιάτικο. Το είδαμε έννοιες, γουστάρατε με Ντένις, αλλά σήμερα τι έχω εδώ, σήμερα έχω Σέγκα και Θάνο. Guest. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά Νικόλα μου. Χρόνια πολλά Θάνο μου, να είσαι καλά. Υγεία σε όλους. Πάνω απ' όλα. Φυσικά μετά από ένα τόσο τρομερό επεισόδιο που... Και να μην έχεις εννοίες, θες να αποκτήσεις τώρα πάρεις. Και αμέσως. Έτσι, έτσι. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει κάτι αντίστοιχο και με τους Σέγκα. Ναι, είναι σήμερα ένα εορταστικό επεισόδιο που εδώ με τον Θάνο έχουμε έρθει για να μιλήσουμε. Είναι vlog πιο πολύ, δεν είναι τόσο παρουσίαση όπως το χθεσινό, ας πούμε, συλλογή κονσόλες κτλ. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Θάνο να πούμε κάποια πράγματα για τη Σέγκα στις αρχές των 90s, τα hypes που γίνανε τότε, πώς τα πήγε με την Nintendo, τι κάναμε εμείς σαν μικροί, αν είχαμε πόλεμο, κόντρες, console wars. Ναι. Δηλαδή τέτοια θα πράγματα θα πούμε και στο τέλος θα έχουμε και λίγο gameplay, θα δείτε πού. Λοιπόν, Θάνο, για λέγε τώρα, πώς λες να το πάρουμε, πώς λες να ξεκινήσουμε τώρα αυτό, την ανάμνηση, ας πούμε. Λοιπόν, το καλό με το gaming, το παλιότερο retro gaming, είναι ότι έχουμε μια συλλογική μνήμη. Ναι, δηλαδή, σωστό. Όλοι ότι, όσοι είμαστε από 35 έως 40, 42, ας το πούμε. Ναι, ναι, τώρα, και λίγο πιο πάνω. Ναι. Μοιραζόμαστε πολλά κοινά πραγματάκια. Ναι. Είναι σχεδόν αποδεκτό από όλους, νομίζω ότι λόγω τιμής, λόγω καλύτερης διαχείρισης, τα πιο πολλά ελληνικά σπίτια είχαν Sega. Και εγώ έτσι πιστεύω. Master System πλειοψηφία και αρκετή Mega Drive. Ναι, ναι, ναι. Λιώναμε, βλέπαμε και το Super Nintendo όταν βγήκε, γιατί πάντα το καινούριο, γιατί για μας στην ουσία ήταν καινούριο. Ναι. Είχε περπατήσει κάποια χρόνια το Mega Drive. Το θέλαμε. Έτσι, όλα τα θέλαμε μικρή. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από την άλλη όμως, χαιρόμασταν, χαρέκακα, δηλαδή όταν έβλεπα ένα παιχνίδι τύπου Aladdin ή Lion King. Ναι. Και είχε αισθητή διαφορά προς όφελος Sega. Έτσι. Χαιρόμουν μέσα μου, λέω, μπράβο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ξενέρωνα με την παλέτα χρωμάτων. Ήταν λίγο πιο φτωχή. Ναι. Αλλά σαν παιδάκια και εμείς το φτιάχναμε λίγο εκεί πέρα που μας έπαιρνα να το... Έτσι. Το θέμα να ξεκινήσουμε τώρα να βρούμε λίγο την πηγή όλης αυτής της φάσης. Εγώ όπως είπα και χθες, εντάξει, με Nintendo γεννήθηκα, δηλαδή εκεί τάχθηκα στην αρχή. Έβλεπα Nintendo και σαν τρελός πήγαινα στα μαγαζιά, κόλλαγα έτσι αχταπούδι στις βιτρίνες, έριχνα πεντούζες, ξέρω εγώ. Ήταν αυτό το marketing που είχε κάνει ρε παιδί μου η Nintendo, με την Nintendo είχε κάνει τρομερό marketing, yeah. Περιοδικά, μαγαζιά, φοβερή προώθηση. Και το 91 μαζί με την Nintendo έσκασε η Zegetron που πήρε τα ενία από το περασμένο το εισαγωγία, που ήταν η Third Wave. Yeah. Η Sega μας στεναχώρησε κάποια πράγματα. Ας πούμε, δεν είχε την ίδια δυνατή πολιτική marketing όπως είχε π.χ. η Tōtsu. Δεν έχει, όχι. Είχε ένα μεγάλο κακό, έτσι. Δεν είχε περιοδικό. Η Nintendo είχε το περιοδικό. Ξέρεις, το γουστάρουν πάρα πολύ και το περιοδικό. Συνήθως στα περιοδικά, Almanaco και όλα αυτά μετά, σαΐνια, ιστορίες, έβλεπες πολύ Nintendo, Sega. Δηλαδή διαγωνισμού Sega, ναι. Δεν θυμάμαι πάρα πολλούς. Όχι, όχι. Αυτό. Δεν θυμάμαι κανένα βασικά. Μπράβο. Ενώ σκέψου πόσα διαγωνισμού έχουμε δει Game Boy και NES. Αρχές 90's. Ναι, ναι. Το Game Boy το δίναν δηλαδή έχω κάτι διαγωνισμού στο Almanaco, στο Mr. Pritt που είναι μια κόλλα, στο Chaotonic, Game Boy, στο Captain Iglo. Δηλαδή έδιναν full. Αυτό έχει κάνει λοιπόν πιστεύω πολύ κόσμο να νομίζω ότι η Nintendo ήταν η καλύτερη. Ναι. Επειδή την έβλεπες παντού. Αλλά η αλήθεια τώρα είναι λίγο διαφορετική το πώς ας πούμε έπαιξε μέσα στα σπίτια μπάλα. Στην ελληνική πραγματικότητα ήταν, μπορεί να λέγαμε, ναι, μεγάλη εταιρεία, γιατί είχε ένα hype, ναι. Είχε ένα όνομα βαρύ, ας το πούμε. Αλλά και τα παιχνίδια, οι ίδιοι τίτλοι ήταν 2-3 χιλιάρικα πιο ακριβά τα Super Nintendo. Ναι, πάντα. Ναι, ναι. Και η κονσόλα ίδια για πολλά χρόνια ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τα 15.000 ευρώ δραχμές, ναι, ναι, ναι. Διαφορά ήταν
για ένα παιδάκι 10-12 χρονών, μεγάλη υπόθεση. Ήταν μεγάλη υπόθεση και πολλοί γονείς, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορούσαν να πάρουν ένα Super Nintendo όταν είχε 30 χιλιάρικα, λέμε τώρα, okay, προς το τέλος. Ναι. Ενώ Mega Drive έπαιρνες με 20 χιλιάρικα. Δηλαδή, εγώ το, παιχνίδι μας, ε? Το 95 που ήθελα να πάρω Mega Drive και δεν πήρα γιατί έγινε το σκηνικό αυτό που πήρα το Master System, μου έχω πει το story πέρσι. Το Super Nintendo θυμάμαι είχε ή 30-35 και το Mega Drive το 2 σκέτο ή μπορεί με, και με κανένα Aladdin. Με το φοβερό το insert, τώρα τα slips, αυτά που κάνουμε κρά να τα βρούμε, ναι. Είχε 20 χιλιάρικα και είχε μέσα και παιχνίδι, ας πούμε. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ όμως το ξεστή. Θυμάμαι τώρα με το NES και τον Contra Master System. Καταρχήν θες να πούμε λίγο για να μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα θα μας κράξουν οι Nintendo, οι fanboys. Ελπίζω όχι. Αλλά και εγώ αγαπάω Nintendo, και εσύ αγαπάς Nintendo. Έχεις τρελή συλλογή Switch, έχεις, δηλαδή, δεν είναι ότι είσαι μόνο Sega. Ακριβώς, ναι. Έχεις Nintendo πράγματα. Παιδιά, για τον πόλεμο, γιατί κάποιοι μου γράψαν στο τελευταίο, όχι το τελευταίο, σε ένα επεισόδιο με τα περιοδικά που είπα κάποια πράγματα για την Nintendo, ότι έριξε τα Donkey Kong σαν βόμβα και πήρε τη μάχη στο τέλος. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι, δεν το βγάλα από το κεφάλι μου. Αυτό, ας πούμε, είναι με γεγονότα ότι τα Donkey Kong series βοηθήσαν η Nintendo να κερδίσει αυτή τη μάχη. Στην Αμερική όμως και στην Ευρώπη τι γινόταν? Στην Αμερική και στην Ευρώπη το Condor έληξε υπέρ του Sega. Έτσι. Genesis και Mega Drive δηλαδή. Έτσι. Υπάρχουν γεγονότα γι' αυτό. Οι αριθμοί δηλαδή είναι σε αναλυτικά. Ναι. Στην Ιαπωνία, Αυστραλία, εκεί έγινε το παιχνίδι το, και σε λοιπές περιοχές. Εκεί ξέφυγε πάρα πολύ, ναι. Ειδικά η Ιαπωνία. Ειδικά η Ιαπωνία, εντάξει, ήταν βαμμένη η Nintendo, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Όχι, και στην Ευρώπη πούλησε πολύ, ναι, τον Donkey Kong. Ναι, εννοείται, εννοείται. Και στην Αμερική, αλλά ήταν τόσο μεγάλη διαφορά από πριν που είχε το Mega Drive Genesis, ναι. Που το μάζεψε, αλλά και πάλι ήταν υπέρ του Sega. Ναι. Ξέρεις τι, στην Αμερική υπάρχει άλλο trend σκηνικό που λένε ότι, ας πούμε, το Master System δεν τσούλησε. Καθόλου. Έτσι, ναι. Το NES στην Ευρώπη και αυτό δεν τσούλησε τόσο. Πήγε καλά. Δεν, ναι, πήγε καλά. Δεν πήγε. Γιατί ήταν πολύ ακριβό. Δηλαδή, εγώ είπα ότι το είχα πάρει 130 χιλιάρια το 91. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν πολλά τα λεφτά, παιδιά, που μετά μπορεί σε ένα χρόνο πήγε 30 το NES. Καλά, η Ευρώπη είναι μια ιστορία. Παρεξηγημένη και πιο μετά. Είχαμε Spectrum, είχαμε Amstrad, είχαμε ένα σωρό. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι δυτικοί πιο πολύ είχαν πάρα πολλές επιλογές. 8-bit και 16-bit. Ακριβώς, ακριβώς. Η Αμερική ήταν πιο απομονωμένη. Ήταν διαφορετική και ξέρεις τι, και στην Αγγλία ήταν η Mega των Home Micros. Όλα αυτά τα Commodore, τα ZX Spectrum, όλες αυτές τις ιστορίες, τα Amstrad, όλοι δηλαδή είχαν 8-bit, 16-bit συστήματα στα σπίτια τους. Ναι, και είχαν, όταν ήρθε ας πούμε το NES με τόση μεγάλη τιμολόγηση στην Αγγλία, ήταν πολύ διστακτικοί να πάρουν τώρα κάτι καινούριο. Ναι, ενώ είχαν τα κομπιούτερ, έτσι είχαν Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200. Ναι. Γιατί να πάρεις NES. Το Sega όμως τσούλησε. Στην Αγγλία ξέρω πολύ κόσμο, τρελούς συλλέκτες που είναι πολύ με Master System π.χ. και Mega Drive και τρελές συλλογές, τα βλέπεις. Ναι, γιατί τώρα πριν την δεκαετία του 90 που κυκλοφόρησε. Ναι. Με το καλημέρα, εμφάνιση μια ταχύτητα, 16-bit. Ναι. Ενδιαφέρον παιχνίδι από την αρχή δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν. Ναι. Αδιάφορο, έφερε τα arcade, έφερε παιχνιδάρες των arcades. Κάτι διαφορετικό από το. Και δυστυχώς, και αυτό είναι άδικο για την Nintendo, είχε να επιδείξει το ένα 8-bit γερασμένο μηχάνημα δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Ότι κάποιος είχε πει ότι όντως στην αρχή συγκρινόταν με το NES, είναι αλήθεια δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα του Sega. Βγήκε για να χτυπήσει. Πρωτοπόρησε νωρίτερα κάποια χρόνια. Ακριβώς. Το Nintendo πρόβλημα ήταν. Ναι, αυτό δηλαδή εντάξει, το Mega Drive είχε βγει, είχε κάνει την επιτυχία του, άρχισε εκεί να κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε πωλήσεις. Το NES δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει απέναντι σε ένα Mega Drive, γι' αυτό μετά και ρίξανε για το Super Nintendo με άλλα tech specs, έτσι. Αλλά και το Master System π.χ. τώρα είναι πολύ πιο δυνατό το hardware από το NES. Ναι. Αν εξαιρέσει κάποια first party παιχνίδια, δηλαδή ας πούμε τα Mario, κάτι τέτοια. Και κάνανε μαγικά, κάνουν. Ναι, εκεί κάνουν τα δικά τους στην Nintendo. Αλλά σε third party παιχνίδια, επειδή έχω και κάποια third party που τα έχω δηλαδή και σε Master System και σε NES, φίλα, ας πούμε το Spider-Man, το Return of the Sinister Six, σκοτώνει. Είναι πολύ δυνατό. Στο NES είναι λίγο πιο. Ξέρεις. Το Lion King που λέγαμε πριν. Lion King, ναι. Γενικά η Sega είχε μια. Δεν ξέρω, μια μυστική συμφωνία μασόνων, κάτι είχε κάνει. Κάτι είχε κάνει. Με την Disney και την Virgin Interactive. Ναι. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια αυτά, παιδιά, τα καρτουνίστικα, εντάξει, κάποιοι το ξέρετε, κάποιοι να μην το ξέρετε, ό,τι παιχνίδι για να πάρετε
9 στα 10 θα σας πούμε εμείς. Αλαντίν, Λέον Κίνγκ, Πινόκιο, όλα αυτά. Πινόκιο, ναι, πάρα πολλά παιχνίδια. Τα Σμάνια, τα Μίκι Μάνια, όλα αυτά, ας πούμε, τα παιχνίδια στο Mega Drive έχουν κάνει, έχουν ρίξει μέσα στο cartridge κάτι μαγικό. Σκόνη μαγική. Ναι, είναι πολύ φανταστικά. Οπότε τώρα για να καταλάβουμε τι γίνεται, η Sega, ρε παιδί μου, είχε φτηνότερη τιμολόγηση. Δεν είχε την επιθετική πολιτική της Nintendo, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφερε να διεισδύσει στα σπίτια έχοντας πάντα αυτό το τίτλο του αλήτη και του τσαμπουκάρα, παιδί μου. Ναι. Ότι φεύγει από τα πρότυπα της. Στην Αμερική είχε κάτι διαφημίσει πολύ περίεργες. Ναι. Δηλαδή, έχουν λάσπη κανονική στην Nintendo. Εννοείται. Εδώ στην Ευρώπη δηλαδή ήταν ήρεμη. Δεν είχε σχολιάσει δηλαδή, αρνητικά ότι μπράβο, ο αγωνισμός είναι τάδε ή τάδε. Ναι. Ήταν κυρία. Στην Αμερική έπεφτε πολύ ξύλο, γιατί εντάξει, με τον Καλίνσκι είχε να επιδείξει πολύ τσαμπουκά απέναντι στην Nintendo και το είχε καταφέρει δηλαδή. Αλλά τώρα εγώ θέλω να σου πω κάτι. Στο σχολείο, ας πούμε, όταν ήσουν μικρός, πόσοι θυμάσαι να είχαν Master System, πόσοι είναι, πόσοι Mega Drive, πόσοι Super Nintendo. Προσωπικά από την παρέα μου, από τους φίλους παιδικούς δηλαδή, ένας είχε Super Nintendo. Όντως, Και μάλιστα περιμέναμε και οι δύο, γιατί το καλό με την γενιά τη δικιά μας και τα κοντινά χρόνια είναι ότι όταν ο φίλος έπαιρνε ένα παιχνίδι, μια παιχνίδι μηχανή, χαιρόσουν σαν να ήταν δικιά σου. Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν υπήρχε ανταγωνισμός γιατί ο Κωστάκης ή ο Θάνος ή ο Νίκος έχει αυτό που δεν το έχω εγώ. Το μοιραζόμασταν. Ναι. Χαιρόμασταν να παίζουμε κάποιες ώρες που πηγαίναμε εκεί πέρα. Ναι. Τώρα, αν είχαμε συνδυασμό, ο Χ να έχει το Super Nintendo και ο άλλος να έχει το Sega, ακόμα καλύτερο. Ναι, γιατί είχε. Δηλαδή είχαμε τριλογία, ο κολλητός μου ένας έχει το Amiga 500. Oh, ο άλλος Super Nintendo, εγώ το Mega Drive και κάναμε το γυρνάγαμε το θεματάκι. Ναι, αυτό ήταν ωραίο γιατί είχες πιο ολοκληρωμένη άποψη, ρε παιδί. Είχε πάρει το Super Nintendo λοιπόν με τον Battle με το Super Street Fighter μαζί. Ναι. Και θυμάμαι και την εικόνα, το Sky το δίνει η μητέρα του στο Κωστάκι, καλή του ώρα. Καθόμαστε, το παίρνει με τη μία, κράκ, το σλιβόλο, κράκ. Όχι. Ναι, κανονικά. Και παίζαμε μετά, δηλαδή για μια εβδομάδα. Street Fighter συνέχεια, εκεί. Ναι. Εντάξει, ήταν δυνατό μηχάνημα γι' αυτό. Είχε την ομορφιά του και εγώ τώρα θα το πούμε και στην κάμερα. Όταν βγήκε, ρε φίλε, το 94 του Donkey Kong και είχε ανακοινωθεί και στο Μινιόν το φαντασμαγορικό σόου που πήγα και το είδα και το έζησα και το τρενάκι και γορίλες και μπανανιές και φίνικες. Δηλαδή, αυτές τις αναμνήσεις που ζήσαμε και το hype που είχε κάνει η Τότσου τότε στο Μινιόν. Ήθελε, όλα τα παιδιά θυμάμαι, ήξερα παιδιά από επαρχία ξαδέρφια μου που μου λέγανε πόσο τυχερός είσαι που ζεις κοντά στο Μινιόν. Γιατί ξέρανε τώρα γαλάτσι Μινιόν με το 608 λεωφορείο σε 20 λεπτά, ρε παιδί μου. Και μου λέγανε είσαι πόσο τυχερός που θα πας να δεις αυτό το event της Nintendo, Super Nintendo, Donkey Kong. Και λέγαμε τι κάνει η πουτάνα η Nintendo, ας πούμε. Η Sega δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο. Η Sega όχι, δεν είναι ούτε με Sonic ούτε με κάτι αντίστοιχο. Ή δεν ενδιαφερόταν, η πολιτική ήταν διαφορετική εταιρεία. Η Nintendo το είχε το marketing αυτό συγκεκριμένο και έκανε και ωραία πράγματα. Έκανε ωραία. Απλά το θέμα πιστεύω είναι ότι η Sega επειδή είχε και πιο φτηνές τιμολογήσεις και σε τίτλους και σε μηχανήματα, μέχρι και ας πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είχαν τα manuals ποτέ ελληνικές οδηγίες στα παιχνίδια. Έτσι. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν πιο φτηνά για να μην μαστάζει τέτοιες ράδες και πετραχίλια, ρε παιδί μου, όπως έκανε η Nintendo και έκανε marketing. Και σαν, σαν μια εταιρεία που δεν είχε και μεγάλη εμπειρία. Η Nintendo είχε μεγαλύτερη εμπειρία. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη αργότερα δηλαδή. Το είχε το παιχνίδι πώς να το εξελίξει. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ τώρα με τα Nintendo, τι γίνεται. Όπως είπα, τα αγάπαγα πάρα πολύ. Όταν γνώρισα, όταν πήρα το δικό μου Sega, γιατί η Sega είχα παίξει πιο πριν Mega Drive το 1990. Μετά έπαιζα Game Gear από κάτω, έπαιζα κάτι Master System σε φίλους το 93-94. Εγώ πήρα το Master System καθυστερημένα βέβαια, γιατί σου λέω πήγαινα για Mega Drive 2 και για να φύγω από το NES, γιατί είχα NES, Game Boy και τι άλλο είχα τότε, τον κλόνο μου, το χαταράκι. Μια χαρά. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτά, μπράβο, δεν είχα κάτι άλλο. Και ήθελα να πάω Sega, ήθελα να πηδήξω ρε παιδί μου, να πάω λίγο στον αλήτη τη Sega. Να δω, δηλαδή έβλεπα τα Streets of Rage που παίζαμε σε όρθιες βιτρίνες, στα stand, στο Μινιόν και στο Λαυρόπουλο, Golden Axe και κάτι τέτοια παιχνίδια, ειδικά το Golden Axe το 2, εντάξει το 1 είναι ATLA παλιά, το 2 είναι κορυφαίο παιχνίδι. Ναι. Έβλεπα ας πούμε το Mighty Morphin Power Rangers The Movie που το παίζανε διπλό ας πούμε στα ορθάδικα έτσι στα stands στη Sega και λέω πω ρε παιδί μου θέλω πολύ να πάρω Sega. Και πήρα τέλος πάντων το Master System που ήταν και αυτό πάλι ένα 8-bit μηχάνημα. Δηλαδή πήρα το 91 8-bit και το 95 8-bit. Επιτυχία. Ναι. Ήμουνα δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου και παρόλα αυτά
επειδή όλοι μου τότε, αυτό τώρα είναι το πολύ το βασικό κομμάτι. Έννοιες εμένα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είχαμε ή δύο ή τρία παιδιά. Οι άλλοι είχαν ή κλόνους ατάρι, τα φτηνά ρε παιδί μου. Και στο γυμνάσιο, επειδή ξέρεις, στο γυμνάσιο φεύγεις και από τους παιδικούς τους συμμαθητές του δημοτικού και γνωρίζεις άλλες παρέες, ναι, άλλες γειτονιές, άλλα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι μόλις γυρνάω από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, ρε παιδί μου, και πάμε Γενάρη για σχολείο, λέω σε ένα διάλειμμα εκεί παρέα, το θυμάμαι παιδιά σαν χτες αυτό. Λέω πήρα Master System 2, έχει κάνει κασέτες. Και ξαφνικά 10 χέρια. Δηλαδή είχαν παιδιά και δεν ήμουν δηλαδή επαρχία, ήμουν στην Αθήνα, ξέρω εγώ, κεντρικό σημείο και είχαν πάρα πολύ Master System. Ακριβώς. Έβλεπες παντού, πήγαινες μεταχειρισμένα Software Center, Power Games, Console Club, Teleclub, Athens Club. Έβρισκες παιχνίδια και με ένα μισιλιάρικο. Ναι. Ισχύει. Και λούζ. Εγώ σου λέω μέχρι σε ψιλικατζίδικο έπαιρνα παιχνίδι. Master System. Αυτό το ξέρω, δεν το ξέρω. Ναι, στο γαλάτσι, φίλε τραλέων. Έπαιρνα μεταχειρισμένο. Υπήρχε πολύ παιχνίδι. Ενίες. Αν θα βρίσκα μεταχειρισμένο, ναι, όχι, όχι. Θα το βρίσκα μόνο την κασέτα γιατί το χάρτινο κουτί είχε εξαϊλωθεί και παίζανε 5, 6, 7 χιλιάρικα. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ένα κόσμο τη Sega, ρε παιδί μου, που είχαν πάρα πολύ, μπορούσα να ανταλλάξω και ξέρεις τι, όσο κράτησα το Master System, που το έχω ακόμα το ίδιο, είναι το δικό μου, το παιδικό, έπαιξα τουλάχιστον 50-60 παιχνίδια. Γιατί είχαν πολλά παιδιά. Εγώ δικές μου κασέτες είχα κάπου 10. Ναι, αλλά αντάλλαξα πολύ παιχνίδι. Με το NES, με την Nintendo δεν έγινε καθόλου. Εσύ, Super Nintendo, είπες είχε ένας φίλος μόνο. Ναι, κι άλλος ένας είχε το Nintendo, το οποίο το είδα και εγώ πρώιμα δηλαδή. Γιατί και εσύ το έχεις πάρει πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Πώς όμως, ήταν ο πατέρας του πρώτος μηχανικός σε καράβια. Το φέρα απ' έξω. Και το είχε φέρει από Ιαπωνία. Α, εντάξει. Από την κακία μου, δεν με εντυπωσίασε. Κάτσε, θα είχε και το όταν φάμικο, το είδα, το άλλο. 9 χρονών δηλαδή. Το φάμικο είχε το MOV. Το κόκκινο. Το κανονικό. Το κανονικό, το κανονικό. Από Ιαπωνία. Αν μήπως το είχε φέρει από κάπου αλλού, τέλος πάντων, διάμεσα. Ναι. Το έφερε από ταξίδι. Οκ, okay, ναι. Ναι, σαν πάλι φαινόταν, αλλά. Εντάξει, ποιος ξέρει, ναι. Okay. Από κάποια beauty free, πώς θα λέμε. Ναι. Και είχε μαζί το Super Mario και το κοινή και το κόκκινο αυτό που είχε παρουσιάσει. Αλήθεια. Μου το δάνεισε ο Αγγέλης, ο φίλος. Μια εβδομάδα το γύρισα μετά. Δεν με εντυπωσίασε, δεν ξέρω. Έπαιξε μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια, Αν και το κυνήγι ήταν πολύ ωραίο δηλαδή, ναι, δύο παιχνιδάκια αυτά. Το Super Mario είπες, το Super Mario δεν μου άρεσε, ναι. Τότε. Α, το 1. Τώρα μου αρέσει. Ναι. Τότε με την παιδική εικόνα δεν με τρέλανε. Το 1 εντάξει ήταν θεωρητικά και γερασμένο παιχνίδι όταν ήρθε στην Ελλάδα, γιατί είχε βγει και το 3 και το 2 ταυτόχρονα. Ναι. Αλλά το 3 ήταν πολύ δυνατό. Κοίταξε τώρα, εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση, εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα οι πωλήσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες. Το πιστεύω. Έχω δει σε ομάδες ρε παιδί μου, σε ρετρό ομάδες στο Facebook και σε κάποια forums, πάντα ρε παιδί μου όταν λένε τι είχε σε 8-bit, θα πούνε Master System. Δηλαδή NES θα πούνε πάρα πολύ λίγοι. Ναι, δεν έχει. Το ίδιο και με Super NES. Δηλαδή Mega Drive, πάλι στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, γιατί στο Λύκειο όταν εγώ ήμουν ας πούμε πρώτη Λυκείου και δευτέρα Λυκείου το 97. Δεν είχαν όλοι παιδιά PlayStation και Saturn. Όχι. Έπαιζε πολύ Mega Drive. Αυτό να το πούμε ότι στη χώρα μας μέχρι το 97 και προς το 98 ακόμα. Έπαιζε πολύ. Οι 16-bit κονσόλες υπήρχαν. Δεν είχαν φύγει από το. Εννοείται ότι υπήρχαν. Σίγουρα και σκέψου το 98 που είχα πάει εγώ στο Μινιόν. Τελευταία φορά που θυμάμαι λίγο πριν κλείσω το Μινιόν και είχε την βιτρίνα δικιά μου τη Sega, την Official. Εγώ εκεί είχα παίξει, το είχα πει και όταν είχα πάρει τη βιτρίνα, είχα παίξει το Jurassic Park, το Lost World, το οποίο. Είχε βγει τότε, στα τελειώματα. Και NBA Live 98 και FIFA 98. Δηλαδή, τσουλήσανε παιχνίδια και στην Ελλάδα παιδιά φεύγανε πάρα πολύ αυτά τα μηχανήματα. Δηλαδή, θυμάστε ότι τα περιοδικά άνοιγες και βλέπες τίτλοι Mega Drive, ας πούμε, καινούργιοι 5.000. Ναι. Μεταχειρισμένοι 2.000. Super Nintendo έβλεπες 8.000. Και 10.000. Δεν υπάρχει παρεξήγηση και οι δυο μας, και εγώ το λέω γιατί ξέρω και την άποψη του Νίκου. Ναι. Το αγαπάμε το Super Nintendo. Ναι, ρε, όλα τα αγαπάμε, εννοείται. Υπάρχει και το ξύμορο ότι ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το χειριστήριο του Mega Drive, μου αρέσει πολύ και το Super Nintendo. Είναι και τα δύο εξαιρετικά χειριστήρια. Ναι, ισχύει. Διαφορετική λογική, αλλά και τα δύο πολύ εργονομικά, πολύ σωστά χειριστήρια. Το χειριστήριο του Super Nintendo, να σου πω και εμένα, μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά ξέρεις τι. Δεν θέλουμε να δώσουμε τώρα λανθασμένη άποψη ότι είμαστε Sega fanboys κτλ. Όχι. Είναι ότι αυτό ότι έχουμε ζήσει και τα δύο μηχανήματα. Εγώ δηλαδή πήρα και Mega Drive και Super Nintendo από το 96 και έπειτα. Δηλαδή το πήρα λίγο πριν τα τελειώματα, ρε παιδί μου.
Δεν σημαίνει ότι δεν έπαιζα όμως αλλού. Έβλεπα, ήξερα τι γινόταν με παιχνίδια, παρακολουθούσαμε τη τρελή με τα περιοδικά. Και εσύ δηλαδή είσαι πολύ πορωμένος με τα περιοδικά. Τα περιοδικά και έχεις μεγάλη συλλογή με Game Pro. Και παιδιά, να ξέρετε ότι αν έχετε Game Pro, περιοδικά, το κάνουμε τώρα μια παρένθεση και Games. Εγώ και ο Θάνος είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κλείσουμε συλλογή. Οπότε, αν κάποιοι έχετε Game Pro που σας πιάνουν το χώρο και θέλετε να πάνε κάπου καλά ή να τα κάνετε donate στο κανάλι στο Θάνο δηλαδή για να τα δείξουμε κιόλας. Μην διστάσετε, γιατί. Και τα αγοράζουμε. Δηλαδή, μα πούνε και λεφτά και εσύ, δηλαδή, έχει τόσο πολλά λεφτά για περιοδικά. Βέβαια. Ναι, δηλαδή, οπότε, κλείνοντας παρένθεση, διαβάσαμε και περιοδικά πάρα πολύ και είχαμε άποψη, ρε παιδί μου, και τώρα τα μηχανήματα εξίσου τα αγαπάμε, τα έχουμε. Έτσι, χαλάμε πολλά λεφτά για τίτλους. Απλά πλέον ως όριμοι συλλέκτες και σε μια ηλικία που κοντεύουμε τα 40, ξέρω εγώ. Τα πάτησα. Τα πάτησα, πάνω, εγώ τα κοντεύω. Είμαστε πολύ όριμοι, ας πούμε, σαν συλλέκτες και με γνώσεις περαιτέρω που δεν είχαμε τσιρικάδες και μπορούμε απλά να διαχωρίσουμε το ένα λίγο πιο πάνω από το άλλο. Ακριβώς. Όχι έτσι. Όχι, όχι. Είμαστε balanced με μια μικρή προτίμηση, ας πούμε. Ναι, γιατί τα βιώματα από τη μια κονσόλα είναι πολύ περισσότερα. Την ναι, είχαμε, ναι. Τα παιχνίδια που είπες, τόσο τίτλε δηλαδή, ναι. Μάθος ήταν Mega Drive. Ναι, ναι, ναι. Super Nintendo ήταν συγκεκριμένα παιχνίδια. Ήταν συγκεκριμένα και ξέρεις τι, τώρα τι γίνεται, εγώ ρε παιδί μου το Super Nintendo τότε με το Donkey Kong, αυτό θα το πω γιατί δεν έχω πει αυτά τα stories, όταν είχα δει λοιπόν την ανακοίνωση με το Minion, πριν πάω στο Minion, είχε βγει και διαφήμιση και την Nintendo για τον Donkey Kong, δηλαδή έδειχνε ένα σύντομο ας πούμε τρέιλεράκι που έπαιζε ο Donkey Kong. Θάνο, είχα χάσει τον ύπνο μου. Ήμουν πρώτο γυμνασίου παιδί, το Super Nintendo κράτα και 40.000 τιμή περίπου. Το Donkey Kong είχα βολιδοσκοπήσει έτσι που πήγαινα στο τοπικό το παιχνιδάδικο, έπαιζε 22.000. Πάνω από τη μισή κονσόλα. Ναι, μιλάμε για πολλά λεφτά και θυμάμαι φίλε να έχω χάσει τον ύπνο μου και να παρακαλάω τους γονείς μου να τους λέω σας παρακαλώ μπορείτε να το πάρετε τα Χριστούγεννα. Για χύψη λόγους, επειδή τότε δεν τα πήγαινα καλά, είχα το μυαλό μου πολύ στα video games και πολύ στο BMX και στο skate και αυτά, δεν διάβαζα. Και πρώτο γυμνασίου Χριστούγεννα δεν πήρα καλούς βαθμούς. Και οι γονείς μου με τιμωρήσανε. Δεν μου το πήρανε. Όχι. Δεν μου το πήρανε και ξέρεις τι μου πήρανε από την πρώτη γυμνασίου. Πρώτο γυμνασίου, φίλε, μου πήρανε ένα τεράστιο Lego διαστημική βάση. Που ξέρω ότι μου άρεσαν τα Lego. Εντάξει, πρώτο γυμνασίου τώρα δεν ήμασταν και πολύ μεγάλοι. Όχι. Είχα ήδη πολλά Lego τότε και Techniques μου αρέσανε και αυτά, πειρατές. Οπότε μου πήρανε μια μεγάλη διαστημική βάση και μου είπανε όχι video games, γιατί δεν έφερε καλούς βαθμούς. Ξέρεις τώρα και μετάβαση δημοτικό γυμνάσιο. Πολύ δηλαδή στην αρχή είχαμε λίγο θέμα με τα μαθήματα, αρχαία εκεί περίεργα. Ναι. Αρχαία ήταν άγρια ο Μεροδίσια. Έτσι. Και θυμάμαι αυτά τα Χριστούγεννα, το λέω δηλαδή και τώρα, να σκέφτομαι τα καλαντά και να λέω θα μπορέσω να μαζέψω λεφτά να πάρω το Super Nintendo. Δεν το κατάφερε εννοείται. Και όλα εκείνα τα Χριστούγεννα Θάνο, ήμουν στεναχωρημένος φίλε. Μέχρι που πήγα στο event του Μινιόν, που ήταν χριστουγεννιάτικο και... Είχα την τύχη να περιμένω πολλή ώρα. Η μάνα μου ήταν στο αναψυκτήριο του Μινιόν, αν θυμάσαι, κάτω. Mm. Και της είχα πει, επειδή όταν ανέβηκαμε πάνω, είχε θυμάμαι 3 ή 4 stands Nintendo. Μπορεί να είχε και πιο πολλά, δεν θυμάμαι το ακριβώς. Παιδιά, ουρές. Ναι. Ουρές, φίλε. Ήταν δηλαδή, περιμέναν όλα τα παιδιά είχαν μαζευτεί όλα, από όλη την Αττική, δεν ξέρω, από όλη την Ελλάδα. Μαγική εικόνα. Ναι, περιμέναν όλοι να παίξουν Donkey Kong. Και πήγα εκεί, ρε παιδί μου, και παίζει να περίμενα τουλάχιστον 45 λεπτά. Υπήρχε, θυμάμαι, ένα υπάλληλο του Μινιόν Πετσιρικάς, ο οποίο σου έλεγε, ρε παιδί μου, θα παίξει. Ναι, 5 λεπτά. Δεν σ' άφηνε παραπάνω. Ναι, για να, το για να μπορέσουν να παίξουν όλοι. Δηλαδή να πάρει μια γεύση. Και θυμάμαι τώρα να παίζω την πρώτη πίστα, γιατί ξέρει πάντα το κάνει σαν new game. Το δεν έκανε reset, δεν έκανε κάποιο save. Και παίζαμε την πρώτη πίστα. Και παίζω, α πούμε, τον Donkey Kong. Και έχω μείνει κάγκελο. Τα έχω μείνει κάγκελο. Είχα αρρωστήσει. Εγώ με τον Donkey Kong. Άκου τη φάση τώρα. Κυκλοφορεί, τέλος πάντων, okay, δεν με έπαιρνε και δεν το πίεσα και πολύ για να το πάρω στο Nintendo. Αλλά είχα μια καθηγήτρια η οποία μου έκανε στην Δευτέρα Γυμνασίου, στα μαθηματικά ιδιαίτερα, που ήθελα μια βοήθεια τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, και το αγόρι, φαντάζομαι τότε αυτή, αρχές 90 κάτι, ήταν 20 κάτι κοπέλα, γύρω στα 30 το αγόρι της. Α, τις έρχονται κάποιοι. Και κάπως είχα κάνει κουβέντα ότι ήμουν παραπονεμένος και ότι δεν το έχω δει και δεν το ήθελα. Και επειδή το είχε πάρει, φαντάζομαι τώρα, έβαζε άλλες ηλικίες στο παιχνίδι, που ήταν τότε 30 χρονών. Παίζανε και ενήλικοι. Δεν είναι όπως τώρα ο 30 χρονών. Έχουμε μεγαλώσει με αυτά. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά, ναι. Και από τη διαφήμιση και από το προμόσιο του Nintendo είχε πάρει την κονσόλα μόνο για τον Donkey Kong.
Το παίξαν, το χαρήκανε και μετά το δάνεισε για μήνες, φίλε. Έλα ρε! Ναι, 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 κανονικά. Πω, στο τσάμπα, στο δανεικό, το έγινε το Donkey Kong, το χάρηκα. Αυτά είναι, εντάξει, είναι ωραία σκηνικά. Ναι, εγώ... Να καλά η κοπέλα. Εγώ σκέψω ότι δεν το πήρα και το πήρα μεταγενέστερα. Το πήρα δηλαδή τέλος του 96 πήρα το Super Nintendo. Τέλος πάντων, τώρα κάναμε αυτή την ιστορία. Θέλω να δείξουμε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί τώρα εμείς να είμαστε λίγο σεγκάκηδες, όπως μας έχετε καταλάβει, αλλά γουστάρουμε για την Nintendo και τότε πραγματικά χάναμε και τον ύπνο μας. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον τον είχα χάσει τον ύπνο μου. Ζήσαμε κάποια σκηνικά. Η Sega απ' την άλλη τώρα τι γινότανε. Όπου πήγαινα, έβλεπα stand Sega. Ναι. Κάπου τα κουμπώνανε. Ναι. Σε αυτά η Zegatron δεν λυπήθηκε τα λεφτά. Εντάξει, είχε κινητέ τα stands αυτά. Σε άσχετα μέρη. Σε άσχετα, εγώ θα σου πω, δεν είχα δει. Αλήθεια. Εγώ είχα δει δηλαδή μόνο στα πολύ μεγάλα. Μινιόν, Κλαουδάτο, Λαμπρόπουλο και νομίζω και σε τζάμπο. Στο τζάμπο τη Γλυφάδα, νομίζω είχα πάει μια φορά. Στον Πειραιά το τζάμπο. Κατά τύχη. Και το είχα δει εκεί. Και έπαιζε πολύ Mega Drive 2 μέσα κουμπωμένο. Και στο Μινιόν τότε. Που είχα πάει και το 98 βέβαια πιο μεταγενέστερα, που έβλεπα να έχει μέσα Mega Drive 2 στη βιτρίνα και να παίζουν, ρε παιδί μου, τελευταία παιχνίδια. Ναι. Και έβλεπες πολύ Sega, πολύ στακαρισμένο Sega, έβλεπες Mega Drive 2 που φεύγανε. Που δηλαδή, λέγε. Αν φεύγανε 5 Mega Drive 2 παιδιά, πρέπει να φεύγει ένα Super Nintendo. Ναι. Εγώ κάπως έτσι το πιστεύω. Το πιο αστείο είναι ότι γενικά και περάσαν τα χρόνια. Στο Λύκειο που πήγα μετά, δηλαδή που λέγαμε πιο πολύ για PlayStation, Saturn, Jaguar, 3DO, εντάξει όχι τόσο, πάλι έβλεπα να ανταλλάζουν, ας πούμε, Mega Drive κασέτες. Ναι. Δηλαδή, σου είπαν εδώ πάλι ούτε στο Λύκειο, ούτε στο γυμνάσιο έβλεπα, ούτε στο Λύκειο. Αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια. Όπως το λες. Ναι, δεν... Δηλαδή, πολλά παιδιά τότε που πήραν το Super Nintendo, πιστεύω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, κατάληξαν να έχουν 5 παιχνίδια, 6 παιχνίδια. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ενώ εμείς με τα Mega Drive, επειδή ήταν και πιο φτηνά και παίζανε και πολύ πιο φτηνά στα μεταχειρισμένα, δηλαδή υπήρχαν μαγαζιά που μπορούσε να πάρει κασέτα τώρα χωρίς να έχει χάθει το χάρτινο κουτάκι της. Άλλοι... Για να καταλάβουν και τα παιδιά, ναι. Πολλοί που κάναν παραεισαγωγές, είχαν τέτοια μαγαζιά που κάναν ανταλλαγές, φέραν και Genesis παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Που ήταν και Region Unlocked. Δεν κάνω το παιχνίδι με, τα, ναι. Με το Mega Drive που. Ναι. Βλέπαμε Genesis, Genesis. Ναι, ναι, πες με, ναι. Εσύ άμα είδες κάποια από αυτά τα καταστήματα, NTSC, όχι, ποτέ. Nintendo, Super εγώ NTSC, Super Nintendo πήρα το 2016 που ήθελα να πάρω ένα. Ναι. Όχι, ποτέ. Δεν υπήρχε ζήτηση δηλαδή για να γίνει το παιχνίδι αυτό. Ακριβώς. Και εγώ θυμάμαι να κατεβαίνω στο τουρνάρι. Τώρα σου μιλάω για φάση που είχε πεθάνει αυτή η εποχή. 2001, μετά το Λύκειο. Και θυμάμαι να πηγαίνω σε κάποια μαγαζιά εκεί κοντά στον Εγκέφαλο ή στο άλλο, πώς το λέγανε ρε φίλε, το ELX. Α, ELX. Το ELX, λοιπόν, και να βλέπω Mega Drive με 32X κουμπωμένα, Mega CD, Mega CD 2, να βλέπω πολύ Sega και σε κάτι τιμές αστείες και τα ξυλώνανε. Πηγαίνανε το 2001 και θυμάμαι τώρα να πηγαίνω εγώ να θέλω να πάρω Dreamcast παιχνιδιά, έτσι, στη Σουρνάρη που είχε ο Παπασωτηρίου, έφερνε. Mm. Και να πηγαίνω, ας πούμε, να χαζεύω μετά, γιατί τότε είχα και PC και γούσταρα πολύ με τα PC. Και να βλέπω τώρα στο ELX να μπαίνουν, γιατί κόζαρα τις βιτρίνες, να παίρνουν φίλε τώρα να φεύγουν. Mega Drive 2, full. Δηλαδή ο κόσμος έπαιζε και τότε. Τους άρεσε το Mega Drive 2. Εγώ κάπου είχα δει και είχα σοκαριστεί, γιατί μου είχε μείνει εικόνα. Και φευγαλέ, είχα πει να το πάρω, να μην το πάρω. Ναι. Σταντάκι σε κλασικό μαγαζί, νομίζω, Console Club. Console Club στην Καλυθέα, το παλιό. Ναι. Είχε τρία Nomad. Και στην ουσία τα σκότωνε, δηλαδή τώρα μιλάμε 99 πρέπει να ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ χαμηλή τιμή. Ναι. Και λέω τώρα να το πάρω, να το έχω φορητό. Το σκέφτηκα, λέω έλα μωρέ, όχι μωρέ, εντάξει πάμε για τα τρέχοντα. Είναι και παλιό τώρα, ναι. Λες, και μου ξέρω τον εαυτό μου δηλαδή, τώρα μιλάμε εντάξει, πολύ χαμηλά. Σε κανόμα το 10.000, ένα αστείο ποσό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό. Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά, εγώ πάντως αυτή η ανάμνησή μου είναι δηλαδή ότι στα σχολεία μας, τουλάχιστον στην Αθήνα, αλλά έχω ακούσει και ιστορίες από παιδιά, ρε παιδί μου, που είναι και από Θεσσαλονίκη, και από άλλες, και από Πελοπόννησο, και από νησιά, και από Κρήτη. Έχω μιλήσει, ας πούμε, με κάποια παιδιά που είχα κάτι γνωστούς. Οι περισσότεροι είχαν Sega, ρε φίλε. Ναι. Είχαν πολύ Sega, ήταν πιο οικονομική η Sega, δεν είχε το marketing της Nintendo να το κάνει πιο τσαμπουκαλεμένο, αλλά παρόλα αυτά έβρισκε τον τρόπο να χωθεί στο σπίτι σου, ρε παιδί μου, η Sega. Έβλεπε τη Zegaton τη Φραγίδα.
Την έβλεπε σε κάθε σπίτι. Σε πολλά άσχημα παιχνιδάδικα η Σέγγα έκανε παιχνίδι καλό. Και δηλαδή, παιχνιδάδικα, ναι, ναι, ναι. Η Nintendo ήταν πιο επιλεκτική, α το πούμε. Δηλαδή, ήθελε και πιο. Πιθανώς, ναι. Μεγάλα καταστήματα. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε μόνο αν κάποια στιγμή μιλήσουμε με ηθήνοντες. Έχω κάνει μια απόπειρα εγώ. Έφαγα λίγο άκυρο. Εντάξει, τώρα. Με από τη μεριά τη Σέγγα. Θα δω κάτι έχω στο μυαλό με τη μεριά τη Nintendo, βέβαια. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Καλό δεχόμενο. Το θέμα είναι τώρα πάμε κάπου αλλού. Θέλω να μου πεις τώρα την ανάμνησή σου. Πρώτα θα πεις τη δικιά σου και τελευταία θα πω εγώ. Με κάποιο παιχνίδι λοιπόν για Sega, είτε ήταν Master System ή Mega Drive, το οποίο σου τρέλανε το μυαλό, ρε παιδί μου. Έχασες, τι να σου πω τώρα, πήγαινε να το παίξεις σε βιτρίνα σαν αυτή που έχω εγώ τη Sega. Δεν ξέρω, πήγαινε σε φίλο να το παίξεις, όχι φίλο σου. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, όταν βλέπαμε ένα παιχνίδι με σούπερ ηρωές, είχαμε την εικόνα του καρτούν. Ναι. Ή του καρτούν ή του περιοδικού. Ναι, ισχύει. Είχαμε ένα σεβασμό, τους βλέπαμε σε δυνατούς, μεγάλους τέλος πάντων, και με τα μάτια μας όταν βλέπαμε το παιχνίδι, λέμε όπα, ο Captain America, όπα, ναι. Ο Iron Man, δηλαδή, σεβασμός. Batman, ναι, ναι. Και όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν και διπλάκο, δηλαδή. Αυτό ήταν ακόμα καλύτερο. Και βάζαμε και το κολλητό να παίξει, μεγάλη παρέα, αλλάζαμε. Ναι. Και λιώναμε. Έτσι. Και ποιος σου βάρεσε το μυαλό? Το Captain America. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Για περίπου ένα δίμηνο σε συγκεκριμένο μαγαζί και ναι. Πηγαίναμε φίλο και παίζαμε. Πηγαίνετε δηλαδή στο μαγαζί το μόνο ήθελα, γι' αυτό, Το ήθελα διακαώς, το κυνήγησα. Δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το βρω. Ναι. Κατά περίπου τρόπο μετά, δηλαδή, ναι, δυσκολεύτηκα να το βρω. Βρέθηκε σε μαγαζί τώρα τα μικρά, όχι σε μεγάλο κατάστημα. Και το λιώσαμε. Πολλά Χριστούγεννα, άτομα. Φάση. Ναι, ναι, ναι. Χριστούγεννα, θυμάσαι χρόνια πριν. 94. 94. Όταν εγώ τότε είχα αρρωστήσει με τον Donkey Kong, εσύ ήσουν με τον Captain America. Το οποίο Captain America, εγώ το έβλεπα στα περιοδικά τότε σαν reviews, δεν το είχα παίξει. Και ξέρεις τι, εγώ το 2001-2002 με το PC με είχε πιάσει η τρέλα με τους emulators. Ναι. Και τότε, ας πούμε, επειδή γούσταρα πολύ μικρός όλα αυτά τα μηχανήματα και δεν είχα παίξει. Πόσα παιχνίδια παίζαμε στο κάθε μηχάνημα. Ναι, ναι. Παίζαμε το πολύ, 20 ρε παιδί μου, 30. Εκεί. Ναι, ήξερες όμως ότι από πίσω παίζανε άλλα 800.000. Με τους emulators εγώ τότε είχα αρρωστήσει, είχαμε βρει όλα τα ROMs και θυμάμαι στο Super Nintendo ήταν ο ZNES και στο Mega Drive ήταν ο Fusion. Και εκεί λοιπόν έπαιρνα το Fusion και έπαιρνα, γιατί ξέρεις τα πρώτα παιχνίδια ξεκινάγαν αυτά που ήταν με νούμερα. Ναι, ναι. Και έφτανες από το, είχα παίξει όλα τα παιχνίδια ρε παιδί μου, πόσα έχει, ναι. Και μέσα από τα παιχνίδια είχα παίξει και το Captain America. Και επειδή εγώ ήμουν και πολύ Iron Man fan, το γούσταρα πάρα πολύ. Αγάπη, ναι, το ίδιο και εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα beat 'em up, ας πούμε, two player, πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν ήταν Streets of Rage, δεν ήταν τόσο μεγάλα τα sprites. Ήταν λίγο πιο μικρά, πιο μαζεμένα, αλλά πιο καρτουνίστικα και με εκφράσεις buff, puff, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα ωραία. Και έλεγα πάντα ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο. Κακός που δεν το έπαιξα στο χρόνο του. Τώρα όμως νομίζω ότι ο Θάνος έχει έρθει η ώρα να το παίξει μαζί μου. Κανονικά. Γιατί το έχει φέρει, παιδιά, εδώ να σας το δείξουμε σε physical. Το έχει εδώ ο Θάνος. Λοιπόν, εντάξει, ναι. The Avengers, παιδιά. Δηλαδή, βλέπεις το artbook εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Μαγεία. Hawkeye, Captain America και Iron Man. Έτσι. Να θυμάμαι, έχει κάποιον τέταρτο. Είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Ναι, είναι και ο Arrow. Δεν είναι. Hawkeye είναι αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω τρεις έχει. Δεν θυμάμαι. Πάντως βλέπω. Είναι και το. Πώς τον έλεγα. Πρέπει να τον έχει από πίσω. Ναι. Για να δούμε. Το γράφει. Όχι, όχι. Από πίσω. Α! Ο Moonlight που είναι αυτό. Οκ. Ναι. Κάτσε περίμενε. Νομίζω τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο χαρακτήρας αυτός είναι ο Moonlighter, παιδιά. Το αντίστοιχος Batman της Marvel. Ναι, εχθροί βλέπω ο Whirlwind που είναι εχθρός του Iron Man. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι official Marvel, το έχει φτιάξει Data East. Η Data East γενικά έχει φτιάξει πολλά καρτουνιστικά παιχνίδια. Home Micros εποχές, Amiga 500. Και πολλές παιχνιδάρες. Amstrad, ναι. Okay, δηλαδή. Πολύ καλή εταιρεία, δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Δεν υπάρχει, έχει σταματήσει πολλά χρόνια. Το θέμα είναι πού θα το παίξουμε αυτό, Θάνο. Θυμάσαι εσύ που πήγες και στην Όσουνα τώρα όρθιος. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη καμπίνα, ναι. Καμπίνα τη Sega. Ναι, ναι. Αλλά θυμάσαι ότι τώρα εγώ είμαι πλέον ένας
να έχει πάνω τη μοναδική σωσμένη στην Ελλάδα καμπίνα. Μοναδικό. Γιατί δεν έχω δει να έχει εμφανιστεί άλλο. Εγώ είχα πει. Θα ταξιδέψουμε λίγο στο 93-94. Θα πάμε στο 1994, πάμε στο Game Room, παιδιά. Κουμπώνουμε Captain America and the Avengers και θα παίξουμε ένα διπλάκι old σκουλάδικο, όρθι. Διπλάκι πάνω στο, σε αυτή την επική μαγική βιτρίνα stand της Sega. Και ταυτόχρονα με το gameplay θα κάνουμε και ένα σπικάζ έτσι για το παιχνίδι να γουστάρετε. Λοιπόν, φύγαμε παιδιά μέσα για την ανάμνηση. Λοιπόν παιδιά, και τώρα ήρθαμε στο Game Room, στη σεγκοφωλιά μου, με τα βιτρινάκια τα Sega, το σπάνιο το βιτρινάκι αυτό. Τα μοναδικά. Τα μοναδικά, όπως το παίζαμε στο Μινιόν και στο Λαυρόπουλο. Έχουμε βάλει την παιχνιδάρα του Θάνου, τα έχουμε συνδέσει, σας έχω βάλει και μια δεύτερη κάμερα να βλέπετε ακριβώς επάνω στη CRT χωρίς scan lines. Με ειδικές πατεντούλες και πάμε ρε Θάνο, lead εσύ, γιατί πάμε έχει να πιάνει. Πάμε λίγο πίσω, μερικά χρονάκια. Τρομερό. Λοιπόν, πάμε two players. Εδώ κάποια γειτόνισσα έχει βάλει στις 9.30 ώρα σκούπα, θεώρησε ότι μετράει. Αλλά δεν μπορούμε, λοιπόν να πάρω βάιρο με τον Νεπέλα μικρός. Λοιπόν, ωραία. Εγώ πάμε το Captain. Captain Planet, Captain Iglo. Λοιπόν, φίλε, δεν σου θυμίζει τώρα όπως τότε που πηγαίναμε και έπαιζες με έναν άγνωστο διπλό παιχνιδάκι, περίμενε στην ουρά των Μινιών. Και η ειρωνία σου ποια είναι, εγώ ήταν μαθαίρο σκαμπό, αφού το ύψη είχαμε τότε ήμασταν τόσοι, ναι. Τώρα έχουμε κάτσει για να φαίνεται η φάση. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε έτσι ένα λεβελάκι να μπορέσουμε, να μην τραβηχτεί και πολύ το επεισόδιο, απλά να δείτε λίγο και το παιχνίδι. Είστε προγουστάρουν το παιχνίδι. Ναι, να κάνουμε και ένα σπικάζ εμείς έτσι της εποχής. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθούμε λίγο τα moves. Εδώ τα σκάει νομίζω Whirlwind, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μια, jump. Έτσι, λοιπόν, καμιά άλλη special κίνηση, ναι, κάτι laser είδα. Πολύ smooth control, κλασικά, όπα, κλασικά arcade Sega, έτσι. Να πω ότι παίζουμε σε μια CRT, πώς τη βλέπεις CRT, Θάνο? Πολύ ζωηρά χρώματα, φίλε, πολύ το ρίκονα. Έχει γαλλόδι RGB, βέβαια, καλό από την Αγγλία. Δηλαδή του κιλού, είναι καλό ποιοτικό καλώδιο, οπότε έχει και μια να πάρει στο καλωδιάκι. Πάμε τώρα μποσάκια. Καλά. Είναι να πιάσουμε τα μεκάνης. Λοιπόν. Ου, ζόρι, κοίτα να κάνουμε κάπου φόκου στον έναν τώρα, τι λες. Ναι. Έλα ρε κερατάδες. Κοίτα πάνω που πας να ρίξεις τον ένα, ναι. Σε ρίχνει άλλες από πίσω. Να φερντήσουμε. Εντάξει, ένας έφυγε, ο Whirlwind. Αυτό δεν τον θυμάμαι. Το φάγαμε, εντάξει. Ήταν μεταπινωτικό. Έτσι. Έχει την πλάκα του. Φέρνει κόμικ. Φέρνει. Δεν είναι Streets of Rage πιο έντονο ή Golden Axe. Με κάπως πολύ υπεργραφικό. Συγκλωτικό του χαρακτήρα. Ναι, ακριβώς. Είναι κομιξάδικο καθαρά το game. Να φύγαμε. Δεν θυμάμαι αν είχε special moves. Νομίζω έχει. Ναι, δεν το θυμάμαι εδώ σημαίνει. Να το. Πάλι ο Whirlwind εδώ. Πάλι το φαλτό. Έχει φέρει την παρέα. Έπεσε μια ζωούλα. Συνεχίζω με Iron Man. Οπότε θες να ρίξεις αυτά τα laser, τα repulsor beam του Iron Man, μόνο ότι θες να τα ρίχνει. Οπότε δεν είναι ρίχνει, ας δηλαδή. Ναι. Είναι κουμπί κανόνα. Γιγανότ escape, πάμε τώρα boss bat. Old school. Έτσι. Εμφανίσω τώρα. Ωραίο παιχνιδάκι, θέλω να το βάλω στη συλλογή. Το άλλαξα λίγο τώρα. Πήρε το Motovision και εγώ πριν έλεγα Moonlight, θα μπερδευτεί.
Τώρα ξέρεις, μόλις μετά το επεισόδιο θα δούμε λίγο αναζητήσεις. Αναζητώ το κάπτεν. Δεν πειράζει, ρε. Καλό είναι. Καλό είναι. Αυτό σημαίνει ότι μας βλέπει ο κόσμος και γουστάρει για τα παιχνίδια που κάνουμε benchmark τώρα. Ξέρεις, τα λέμε τα review μας. Τελειώσαμε το πρώτο level. Πάμε να συνεχίσουμε και το δεύτερο. Και όμως σε πήρα από πίσω την έργο, το θέλεστε παιχνιδέκι. Ναι. Από πίσω ο Galactus, όχι Sentinel, Sentinel. Target Town. Θυμάσαι πόσα levels, γιατί εγώ έχω ξεχάσει, φίλε. Δε. Έχει καμία δεκαριά. Πόσα? Καμία δεκαριά, πόσα. Έχει τόσα, θυμάμαι ένα άλλο παιχνίδι, τώρα δεν θυμάμαι, ρε φίλε, όμως που το έχω παίξει. Ή στο Super Nintendo. Έχω την εντύπωση ότι ίσως είναι το αντίστοιχο για το Super Nintendo, ναι. Το οποίο οι χαρακτήρες είναι πιο μεγάλοι, είναι φάση Streets of Rage, ναι. Και πας, ρε παιδί μου, στο κάστρο του Dr. Doom, πας παντού, δηλαδή έχει... Πω, αυτό το θυμάμαι. Πήγαμε σε τεράκια. Ναι, δεν ήταν τώρα αυτό το section, πάντα μου άρεσε. Το shooting. Σκέψου τώρα τι. Hard type πες με τώρα. Έτσι. Αυτή η εικόνα τύπωση μας αρέσει τώρα που το βλέπουμε. Ναι. Σχεδόν 40-40. Είμαστε τώρα 10 χρόνια για τα 10 χρόνια. Έτσι. Πώς γουστάραμε τώρα. Πολύ εντυπωσιακό, ναι. Που δεν είχαμε την εικόνα του σούπερ ήρωα σε ταινία, κατάλαβες. Ναι. Μόνο σε καρτούν. Μια κίνηση έχει, δεν βλέπω να βγάζει σούπερ, ναι. Ναι, πατημένο. Αυτό είναι το shield, πατημένο, ναι, το β πολύ ώρα. Μεγαλώνει η ακτίνα, Σλάκαρα εγώ τώρα λίγο. Ατυχήσαμε τώρα αυτή. Έτσι. Αυτές που εδώ δεν θα κάνει. Και το περσινό σου παιχνίδι που είχαμε δείξει, το Mega Drive, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μια μέρα να καθίσουμε καφεδάκι να το τερματίσουμε. Θα το παίξουμε ένα playthrough, λες, ήταν πολύ γαμάτο, φίλε. Εγώ δεν το είχα παίξει, δεν το είχα δει μικρός, αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Και με το μαρή μουσική και... Ξέρε μου το όνομά του, ήταν λίγο περίεργο. Biohazard. Μπράβο, το Biohazard. Resident Evil. Αλλά καμία σχέση για Mega Drive. Πριν από αυτό για αυτό. Έτσι. Το κλέβω τώρα. Protection. Ποια είναι αυτή. Όχι. Κάποια νερά είναι αλήθεια. Του Vision, α πούμε. Χρονολογία, αν θυμάμαι καλά, το παιχνίδι ήταν 92. 93. 93. Στα μέσα της ζωής του Mega Drive. Ναι. Γρήγορο παιχνίδι, αρκεί, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το νόημα στο Mega Drive. Τα περισσότερα παιχνίδια είχαν αυτή τη φάση. Πολύ κοντά. Fast Action, no. Τον ακούμπησα. Κάτσε να πάρω τον Hokai έτσι για πλάκα. Α, Hokai είναι στο τέτοιο. Δεν πετάει. Ναι, δεν μπορεί. Αν πετάει και αυτό. Ναι. Νερά, εγώ δεν κάνει κάτι το διαφορετικό. Δεν την έχω κουτάει εδώ. Έχω σπάρει ντάματ. Σαματεύει. Έχω τραβήξει την μύρα. Δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη απειλή για αυτό. Ναι. Συμπαγητό. Για να μετά λίγα να βγάλει κανένα boss. Ή όχι, μπορεί να προσμερόμαστε πάλι. Πού πετάξαμε τόσο πολύ ρε φίλε και στη Νέα Υόρκη. Κάνανε το γύρο του νησιού του Long Island. Γύρω γύρω. Ω, να σέντει. Κοίτα τι ωραία σχεδιασμένος είναι. Τελωρός. Αλκύλι γιόλ. Απλά πράγματα και λεπτά. Έτσι. Τι περιμένεις. Αξικώνει το χέρι τώρα αυτός και βλέπω να φύγει γρήγορα. Βασικά θέλει πιο πάνω από το χέρι μου, νομίζω ότι κάπως. Ωραία, μας έτσι εκεί. Με λάγκο. Εκεί στη μάπα. Εντάξει, το νομίζω τον έχουμε φάει. Ελά, μπράβο ρε φίλε. Ωραίο animation. Ωραίο. Πολύ ωραίο, παιδιά. Είχαν αγάπη αυτά τα παιχνίδια. Τώρα είναι, ξέρεις, βλέπεις παιχνιδάρες. Με τεράστιους κόσμους και να άψεις τα ίστα. Τα γραφεία της Data East. Ναι, που να ξέρω. Είναι άψυχα, φίλε. Ναι, το ξέρω. Αυτά τα παιχνίδια είναι το εξής. Το παρομοιάζω σαν μια πολύ ωραία γυναίκα καλοντυμένη. Ναι. Και που πάνω στις πηγές και βγάζω βατράχια, δηλαδή. Ναι. Τα λυγές. Ναι.
Κοίτα καμία τεχνολογία. Λοιπόν, βάλουμε επίδειγμα. Τώρα αυτό εδώ, κοίτα παίζει και το τόξο, κάνει καλά φυσικά. Αυτά τα παιχνίδια τώρα ξέρεις τι άλλο γίνεται, είναι επειδή ήταν πολύ ακριβά. Μαζεύαμε λεφτά παιδιά πάρα πολλούς μήνες για να τα πάρουμε. Ήταν στόχος μηνών. Ναι. Μπράβο, οπότε όταν τα παίρναμε, ήμασταν πραγματικά εκστασιασμένοι. Τώρα βλέπεις πας παίρνουμε παιχνίδια, μπορεί να πάρουμε και μεταχειρισμένα, μπορεί να χτυπήσουμε καναλό στο eBay, ξέρω εγώ. Και μπορεί να πάρεις ένα μήνα και 10 παιχνίδια που λέει ο λόγος και αναλόγως τώρα μπορεί να πάρεις και 20 αναλόγως, άρα τι στοχεύεις. Ενώ όταν παίρναμε ένα τετράμινο, άλλοι, εγώ ξέρω, ας πούμε, εγώ ξέρω παιδιά που παίρνανε ένα ή δύο χρόνο. Σκέψου, έτσι. Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Αυτογένεια. Ναι, οπότε σκέψου πόσο πολύ το εκτιμούσες μετά αυτό που έπαιζες. Λοιπόν, κάτσε να ξαναπάω ένα αίμα. Μάρκ. Ναι, έχει και τον τάσκο γρήγορα, το να ξεχάσει αυτό. Αυτό είναι ο αίμα. Κουτουλιά. Ματράκια. Data East, φίλο. Έδωσε πολλά αυτή η εταιρεία, δύο δεκαετίες νομίζω. Ναι. Εσύ, όταν βλέπω αυτό το λόγο της αυτής της εταιρείας, λέω Caveman. Ευθέαν. Caveman και εγώ θυμάμαι παιχνίδια σε Amiga 500 πολύ και σε Amstrad. Πάμε Boss Battle. Ποιος είναι τώρα. Τώρα. Θα πεθάνουμε, εντάξει. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι από το ίδιο παράκι του Whirlwind. Δεν τον θυμάμαι τώρα το όνομά του. Τον έχω σε κόμιξ του Καμπανά και Μαμούθ κόμιξ, φίλε. Το πώς τον λέγανε, ρε. Φερίζει. Ναι. Αχί, έλα λίγο στη γραμμή σου. Μακριά κλεπίδα. Θέλει λίγο στη γραμμή. Κοίταξε τον Boost. εντάξει, θα φύγει και αυτός. Οπ. Το Spikaz, Avengers. Και που λες, άμα το παίξει Ρώμο και παίρνεις μια γεύση στο περίπου, δεν είναι το ίδιο. Όχι, με το αφεντικό μηχάνημα. Όχι, όχι, γι' αυτό και εγώ δεν γουστάρω Ρώμους και μιλέτες και ιστορίες και παρουσιάσεις. Το gameplay είναι διαφορετικό, η μουσική είναι διαφορετική. Όλα, όλα, είναι πιο γρήγορο το παιχνίδι, δεν έχει καθόλου lag μέσω των emulation. Είναι το physical hardware, για όσο το πούμε, είναι πολύ καλό. Και εμείς είμαστε και σαν συλλέκτες, θέλουμε και αυτά. Το θέλουμε. Ναι, δηλαδή αυτό καταλαβαίνει μόνο κάποιος παιδιά όταν είναι στην ίδια φάση με εμάς. Να μην ας πούμε ασχολείσαι με emulators. Δεν είναι κακή emulators. Ίσως σε βοηθάνε να δεις κάτι, αλλά αν παίζεις μόνο εκεί, ποτέ δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα τη φάση. Εγώ τώρα γνώρισα και ένα πιτσερικά, 20 χρονών, που σε λέγει φίλε. Και μου κάνει το μερίο τύπο. 20 χρονών. Ναι, του λέω ρε φίλε, πότε γεννήθηκες. Στα δικά μας. Έλα. Εδώ, Mega Drive. Του λέω πότε γεννήθηκες. Έχει κανένα μεγάλο ξάδερφο, αδερφό. Όχι, όχι, τίποτα. Λέει, με εντυπωσιάσανε πολύ, με ενδιαφέρουν. Λέω πόσα χρόνια μαζεύεις, μου λέει και 3 χρόνια. Τα 17. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν γεννηθείς του 2000. Έλα. Και το 2000 τώρα τι παίζουνε. LOL παίζουνε και Fortnite, ξέρω εγώ. Όχι τι, εντάξει το LOL δεν έχω παίξει πολλά στο μια αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν με τραβάνε. Ήταν χρονοβόρο, ήταν παιχνίδι που τράβαγε πολύ χρόνο. Θες μωρέ, ναι, γρήγορα ματσάκια, αλλά σε καίει να ανεβαίνεις rank και αυτά για να κάνεις μόνο ένα παιχνίδι. Βασικά όλα τα online το έχουν αυτό. Σε καίνε. Εγώ είχα ασχοληθεί με δύο παιχνίδια συνδυαστικά 11 χρόνια και είχα παρατήσει το 360 στη μέση, το GameCube στη μέση, δηλαδή δεν αξίζει, δεν αξίζει. Άντε ρε τύπε. Θα φάει το κεφάλι του. Α, τώρα ήρθε άλλος. Ο Submariner. Ναι, ναι. Α, πάμε τώρα κάτω, παιδιά. Κλασικά, τώρα
Μέσα μισό. Κεράκι πάλι. Πήραμε βάθος. Και πάνε και κάνω το ίδιο. Ναι. Εντάξει, άλλαξε το animation. Εντάξει. Βλέπεις, έχει ποικιλία σε εχθρούς, δηλαδή. Ναι. Δεν έχει τα ίδια sprites ο ίδιος χαρακτήρες. Το μπλάμ το βλέπεις. Μπλάω. Ναι. Και τα ψαροδεφικά χρόνια τα βάλουμε υπερήρωες, δηλαδή. Τι. Οπ, κι άλλο βάθος. Άμα, στον άκουσα. Το σταυρό. Λοιπόν, γιατί όχι. Ναι. Τελευταία ζωή. Όχι, έχω λίγο ακόμα. Οπ, έσκασε ντουο Σαμπμάρινερ. Δεν λάγκα ρε, απλώς τα επανέφερε και πέρα ναι. Πάνω επαναφέρει το παιχνίδι. Mini boss, mid level boss, τα ποδάκι. Με ξεδάκι με αυτό. Με χαρά. Οπ. Με στήλια λίγο. Πρέπει να μπούμε ανάμεσα στις τροπίλες. Συμπάρει. Ναι. Ρα να σπάνε τα φλοκάμακια. Τελειώσει. Φυλάκια κι αυτός. Mm-hmm. Και νομίζω, ναι, πάμε τώρα για... Δεν έχουμε τελειώσει. Πάμε να παίξουμε μέχρι το boss αυτού του level. Ναι. Μην κουράζουμε πολύ για τα παιδιά. Από την ιδέα τους πιστεύω την έχουμε πάρει. Έτσι. Κάτσε μην ξεμείνουμε από ζωές για να φτάσουμε το τελευταίο. Θα αποτέλεσμα αυτό. Θέλει πάντως μόνιμη εναλλαγή συνέχεια γιατί σε χτυπάνε με τη μία. Δεν χαρίζεται. Δεν χαρίζεται αυτό. Δεν είναι και αυτά εύκολα. Ναι. Και συνδυασμοί λίγο κουλή. Χάθηκε με τα χρόνια δηλαδή. Δυστυχώς, ναι. Σκέψου το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξα σε αυτό το στυλ, τι ήταν, το Streets of Rage 4, το περιμέναμε για πόσα χρόνια, έτσι. Ναι. Ωραίο χρυσό καλό, αλλά δεν είχε τη μάγια το παλιό. Ναι. Καταρχήν, δεν το φτιάξει η Sega. Ναι. Έτσι, το φτιάξει άλλη εταιρεία. πήρε όλα τα στοιχεία βέβαια και τη Sega. Α, τέλος πάντων. Εντάξει, το παίξαμε, ναι, μια φορά, οκ. Okay. Καλό. See my power. Πάμε τώρα. Τι να βλέπει. Όπα. Αυτό θέλει ο μουσικός. Μας κέρασε. Καλώς. Και αυτό αν θυμάμαι πριν το port αυτό ήταν σε arcade. Ναι. Ήταν αρκετά το αυτό. Το θυμάμαι να το έχω δει, δεν έχω παίξει. Έχω μικρά δηλαδή την ανάμειξη ότι ήταν σε arcade. Και μετά η Sega κλασικά, μεταφορά στο Mega Drive. Όλη η arcade την εμπειρία. Αυτούσια. Αυτός ήταν, ωραίος. Orange Card. Κρανίο. Δεν θα το πούμε. Level completed. Έτσι, yeah. Ωραία. Πάμε να δούμε απλά και την αρχή του τέταρτου. Έτσι να δούμε λίγο πώς είναι το τέταρτο. Πάει διάστημα. Mm-hmm. Μπορεί. Που όπου μιλάμε είναι κοντά 19 χρόνια, 20 που το είχα παίξει τότε στο PC. Και δεν το θυμάμαι. Μόνο το πρώτο level θυμόμουν, σκέψου. Και λίγο τη θάλασσα. Έτσι, και εγώ δεν θα ασχοληθώ κατά χρόνια. Το διαστημόπλαιο εδώ. Ναι. Είναι λες και έχει βγει από σελίδες τώρα του κόμικ.
είναι, δεν είναι πολύ εξτούμπανο τα γραφικά σε φάση. Αλλά είναι πολύ κοντά. Ναι, είναι σε φάση κομιξάδικα, μέχρι εκεί. Ναι, πάμε σε κάποιο διαστημικό σταθμό, βλέπω. Κάτι κλειδιά γαλλικά έχει στο πάτωμα που στα φέρνω στο κεφάλι. Είναι πιο δυνατά από τις ακτίνες του Iron Man, υποθέτω. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε πώς. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ερωταστικό, δεύτερο σερί από το χθεσινό των Χριστουγέννων. Παρέα με τον πολύ καλό μου φίλο Θάνο, που είναι και ξέρετο συλλέκτη και μεγάλο γνώστη, έτσι πρέπει να το λέμε αυτό. Όσοι δεν έχετε δει, παιδιά, το room tour του Θάνο, έχω κάνει room tour στο Θάνο, όσοι είστε νέοι φίλοι στο κανάλι, εννοείται να ανατρέξετε στην playlist μου με τα room tours, να δείτε τη συλλογά του, έχει πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Και το επεισόδιο σου, φίλε, ήταν πριν ένα χρόνο και έχει κουμπώσει πράγματα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει πάρει μέχρι Virtual Boy, πήρε μετά, πήρε τρελά πράγματα. Multimega. Καλά, και σε τίτλους έχεις φουσκώσει, δηλαδή έχεις δώσει πολύ πόνο. Θέλουμε τα σχόλιά σας και για το παιχνίδι και για αυτά που είπαμε. Πάντα σε χαλαρό, σε παρείστικο περιβάλλον, όχι τώρα σε σχόλια, ηρωνίες και έφτασες και αυτά. Εξάλλου δεν υπάρχουν στο κανάλι τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχουν καμιά φορά κόντρες, ρε παιδί μου, που ο άλλος πάνω στην κόντρα μπορεί να το πει αλλιώς και να στραβώσουμε εμείς και να γίνει ιστορία. Οπότε περιμένουμε τα σχόλιά σας πολιτισμένα και πάντα για την κόντρα Sega Nintendo. Εσείς τι είχατε περισσότερο στα 90's, Sega ή Nintendo? Έτσι, να κάνουμε ένα topping, ρε παιδί μου, ένα poll, να δούμε τι γίνεται. Ελπίζουμε λοιπόν να σας άρεσε, περιμένουμε το like, το subscribe όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι. Με τον Θάνο τον είχατε δει και στο PS5 το unboxing πρόσφατα, με τη μηχανηματάρα σου. Και θα τον ξαναδείτε σε άλλα επεισόδια σύντομα. Και τώρα μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, μέχρι τα εορταστικά επεισόδια 1η και 2 Γενάρη. Μέχρι τότε να ευχηθούμε καλή χρονιά, να φύγει αυτό το. Καλή χρονιά, το κορονοϊό 2020. Το 20, το τραγικό. Έτσι, ναι. Να πάμε να γουστάρουμε, να φύγει και ο κορονοϊός και να ξαναφοζηθούμε, ρε παιδί μου, σε αυτά που γουστάρουμε. Λοιπόν, Θάνο, καλή χρονιά μαζί σα να δω. Έτσι, ευχαριστώ που ήρθε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Yeah.